Τώρα που ξεπεράσαμε τα πρώτα άγνωστα για τον αδαή υποψήφιο αγρότη στάδια, έρχεται η ώρα να σχεδιάσουμε την εγκατάσταση της επιλεγμένης καλλιέργειάς μας. Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη και πιο συγκεκριμένα. Πρώτον, πότε πρέπει να εγκαταστήσω τα φυτά στο χωράφι. Δεύτερον, με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση. Τρίτον, πώς πρέπει να διαχειριστώ το έδαφος του χωραφιού. Τέταρτον, ποια θα είναι η πυκνότητα της φυτείας. Πέμπτον, πώς θα ποτίσω τα φυτά. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Ο χρόνος που θα τοποθετηθούν τα φυτά στο έδαφος του χωραφιού μου καθορίζεται κατά βάση από τη φυσιολογία και τις προτιμήσεις τους στις θερμοκρασιακές συνθήκες. Αν για παράδειγμα ένα είδος είναι θερμόφιλο, τότε είναι πιο πιθανό σενάριο να πρέπει να εγκατασταθεί όταν η μέση θερμοκρασία αέρα παρουσιάζει ανωδική τάση και αυτή συνήθως η περίοδος εντοπίζεται τον άνοιξη και το καλοκαίρι. Σε αυτό το διάστημα, κάποια φυτά αξιοποιούν την έντονη ηλιοφάνεια για να φωτοσυνθέσουν και εν τέλει να αποδώσουν στο μέγιστο. Αντίθετα, υπάρχουν άλλα φυτά που ο φωτοσυνθητικός μηχανισμός είναι πιο αποτελεσματικός σε νεφοσκεπείς ημέρες και πιο χαμηλές θερμοκρασίες, περίοδος που στη χώρα μας εντοπίζεται το φθινόπωρο και το χειμώνα. Επειδή όμως η φυσιολογική συμπεριφορά των φυτών είναι κάπως πιο περίπλοκη, ο αρχάριος αγρότης θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις της βιβλιογραφίας για το είδος φυτού που πρόκειται να καλλιεργήσει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας υπογραμμίσω ότι η γεωργική δραστηριότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον καιρό και τις γεωτροπίες προφανώς. Οπότε είναι πιθανόν να μην καταφέρετε να εγκαταστήσετε σε ιδανικό χρονικό διάστημα την καλλιέργειά σας για λόγους που θα σας αναπτύξω σε λίγο. Φυσικά αυτό που σας είπα δεν εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που πρόκειται να εγκατασταθούν υπό προστασία σε θερμοκήπιο. Εδώ οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες. Είτε εγκαταστήσουμε με το κατάλληλο πολυδοσιαστικό όργανο, δηλαδή σπόρο, μόσχευμα, βολβό και ούτω καθεξής, είτε με έτοιμα φυτάρια αγορασμένα από το φυτώριο. Η εγκατάσταση με σπορά ή όποιο άλλο αναπαραγωγικό όργανο έχει το μειονέκτημα της υψηλής πιθανότητας αποτυχίας φυτρώματος και καλής εγκατάστασης της φυτείας και των φυτών. Στη γεωργική πρακτική, οι παραγωγοί προτιμούν την εγκατάσταση έτοιμων φυτών, εκτός βεβαίως των παραδοσιακών σιτάρι, κριθάρι, βαμβάκι, για πιο γρήγορα και σίγουρα αποτελέσματα στην εγκατάσταση. Και εγώ δεν διαφωνώ με αυτή την πρακτική. Αλλά η εμπειρία δείχνει ότι η προμήθεια έτοιμων φυτών ενέχει κάποιους κινδύνους και αυτοί είναι οι εξής. Πρώτον, είναι η αδυναμία προμήθειας επαρκούς ποσότητας στον επιθυμητό χρόνο εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Δεύτερον, ο κίνδυνος προμήθειας μη πιστοποιημένων ποικιλιών που θα οδηγήσει σε κακά αποτελέσματα απόδοσης και ποιότητας των προϊόντων της καλλιέργειας. Μου έχει συμβεί σε παραγωγό να εγκαθιστά την πρώτη χρονιά επιτυχώς, πιλωτικά, αλλά ο σχεδιασμός των επόμενων ετών να οδηγεί σε αριθμό φυτών που αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να εξυπηρετηθούν από όλα τα φυτώρια της χώρας, δηλαδή να παίρνουν όλα τα φυτά από όλα τα φυτώρια της χώρας. Για την περίπτωση αυτή, πάντα προτείνω τη δημιουργία μιας μητρικής φυτείας από την οποία ο παραγωγός θα μπορεί να λαμβάνει πολλαπλασιαστικό υλικό και να εξαπλώνει τις φυτείες του από έτος σε έτος. Το μέγεθος της μητρικής φυτείας εξαρτάται από το σχεδιασμό της εκμετάλλευσης και τη φύση βεβαίως των φυτών καλλιέργειας, αλλά για να σας δώσω μία τάξη μεγέθους, υπολογίστε από 200 τετραγωνικά μέτρα έως ένα αστρόματο πολύ. Η διαχείριση του εδάφους συνιστά τον παράγοντα που εμείς οι γεωπόνοι συναντάμε στεναρή αντίσταση από τους φίλους μας τους παραγωγούς. Ο κλασικός μη καταρτισμένος αγρότης αγοράζει το πιο βαρύ και κοφτερό εργαλείο για να κάνει αληφή το χωράφι του. Αυτή η πρακτική ίσως είναι η πιο κακή πρακτική που υποσκάπτει τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης σε μέσο και μακροπρόθεσμο διάστημα. Επειδή το θέμα της διαχείρισης του εδάφους είναι μια πολύπλευρη υπόθεση και τεχνική, θα επικεντρωθώ στις βασικές πρακτικές που πρέπει να ακολουθεί ο αγρότης όταν θέλει να εγκαταστήσει τη φυτεία του. Πρώτον και βασικά είναι ο χρόνος παρέμβασης σημαντικό στοιχείο. Η κατεργασία θα πραγματοποιηθεί είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη. Καλύτερη περίοδος είναι το φθινόπωρο νωρίς, διότι τότε διαμορφώνουμε το έδαφος ώστε να γίνει μια καλή αποθήκη νερού για το επόμενο διάστημα, αλλά και για να δώσει όθηση στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών.
Πολύ μεγάλη σημασία έχει η υφιστάμενη υγρασία του εδάφους κατά την κατεργασία του. Δεν πρέπει να πειράζουμε το έδαφος όταν είναι πολύ ξηρό ή πολύ υγρό και η παραδοσιακή γεωργία μας λέει ότι η ιδανική στιγμή κατεργασίας είναι όταν το έδαφος βρίσκεται στο ρόγο του και αυτό με μαθηματικά εκφράζεται στο 50 με 60% της υδατοχωρητικότητάς τους. Σε αυτό το σημείο έρχεται η επίδραση του καιρού. Αν λοιπόν πρέπει να καταστήσουμε τη φυτεία το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, τότε λίγες μέρες πριν πρέπει να κάνουμε το πέρασμα με το εργαλείο της κατεργασίας. Πολλές φορές όμως δεν μας κάνει το χατήριο ο καιρός. Ο καιρός με συνεχείς βροχές και τελικά αυτές οι συνεχείς βροχές θα μας φέρουν να μας μεταθέτουν την ημερομηνία φύτευσης για πολύ πολύ αργότερα. Επιστρέφω στον χρόνο κατεργασίας και ολοκληρώνω λέγοντάς σας ότι την άνοιξη καλό είναι να πραγματοποιούνται παρεμβάσεις μόνο αν υπάρχει λόγος. Όπως ένας λόγος είναι η καταπολέμηση των ζυζανίων. Μια κατεργασία την άνοιξη θα απομακρύνει το αποθηκευμένο νερό από τις βροχές του χειμώνα και ίσως αυξήσει τις απαιτήσεις παροχής νερού άρδευσης για το καλοκαίρι. Και κλείνω με το ζήτημα της έντασης της κατεργασίας του εδάφους. Το μέσο βάθος κατεργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15-20 εκατοστά. Μια περαιτέρω βαθιά κατεργασία πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς από τα δεδομένα μας. Όπως για παράδειγμα, αν έχω ένα πολύ σκληρό έδαφος που πρέπει να μπει βαθιά το εργαλείο κατεργασίας ώστε να το μαλακώσει. Το ισοζύγιο κλείνει αρνητικά όταν οργώνω βαθιά, διότι ευνοώ την επιτάχυνση της διάβρωσης του εδάφους. Η πυκνότητα της φυτείας σχετίζεται στενά με την οικονομικότητα της καλλιέργειας. Από το πόσα φυτά θα χρειαστεί να αγοράσω από το φυτώριο μέχρι το πόσο καλή παραγωγή θα πάρω στο τέλος της καλλιεργητικής περίοδου. Στην επιχειρηματική γεωργία είναι σημαντικό να καθορίσουμε το ποσοστό εδάφους που πρέπει να καλύψουμε ώστε να πάρουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση και φυσικά τη μέγιστη καλή ποιότητα. Σε γενικές γραμμές, αν φυτέψω πιο αραιά από το σωστό, θα εξηγήσω νωρίτερα τι εννοώ με αυτό, είναι το σωστό, τότε θα λάβω χαμηλή απόδοση, έχοντας δαπανίσει πόρους, νερό, λίπασμα, εργατικά και το ίδιο πράγμα. Αν είμαι λίγο πονηρός και πότε θα γεμίσω όσο δεν πάει το χωράφι, θα δημιουργήσω σε αυτήν την περίπτωση έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των φυτών, τα οποία θα αρχίσουν να ζητούν πιο πολύ νερό, πιο πολύ λίπασμα, πιο πολύ φροντίδα. Συνυπολογίστε και το σοβαρό ενδεχόμενο να μολυνθούν ή προσβληθούν από μύκητες και έντομα. Αυτή η συνθήκη έρχεται και μας την καλύπτει εδώ λοιπόν η επιστήμη, μέσω του πολύχρωμου πειραματισμού και μας υποδεικνύει τις βέλτιστες, σωστές αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των φυτών. Οπότε, αν μας υποδεικνύεται για παράδειγμα μια απόσταση 40-40 εκατοστά, αυτό σημαίνει ότι σε ένα ορθογώνιο σύστημα φύτευσης η απόσταση μεταξύ δύο διαδικτυακών φυτών είναι 40 εκατοστά. Στο συνολικό σχεδιασμό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα απαραίτητα κενά που είναι οι διάδρομοι και τα περιθώρια. Αυτά τα κενά μας χρειάζονται διότι πρέπει κάποιος να είναι σε θέση να περνάει και να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες. Υπό αυτό το πρίσμα, στην πραγματικότητα αναγκαζόμαστε να ξεχυλώσουμε αυτά τα κενά αλλά και τις αποστάσεις μεταξύ των φυτών, διότι τα διαθέσιμα εργαλεία καλλιέργειας κατά τόπους δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε στενούς χώρους. Δηλαδή, η βέλτιστη απόδοση δεν επιτυχάνεται μόνο με τον καθορισμό των αποστάσεων φύτευσης, αλλά και με τη διαθεσιμότητα των σύγχρονων εργαλείων καλλιέργειας. Το πότσμα τώρα της φυτείας, αν και αυτό είναι ένα πολύπλευρο θέμα, αν και επίσης πολύπλευρο θέμα η άδευση των καλλιεργειών, θα αρκεστώ με το να σας πω πως προτιμώ τη στάγνη άδευση, διότι είναι πιο ακριβή να την εγκαταστήσουμε μεν, αλλά η αποτελεσματικότητά της θα μας φέρει πίσω τα χρήματα της αρχικής επένδυσης. Το ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αγρότες ως προς το νερό είναι η διαθεσιμότητά του. Αν δεν υπάρχει νερό για πότσμα διαθέσιμο, τότε προφανώς θα πρέπει να επιλέξετε μια καλλιέργεια ή μια ποικιλία η οποία αντέχει σε έλλειψη νερού. Συνήθως, το νερό χρησιμοποιείται για να ποτίσουμε σε κρίσιμα στάδια ανάπτυξης της φυτείας, όπου η επάρκεια σε αυτό το συγκεκριμένο κρίσιμο στάδιο θα μας εξασφαλίσει τις σωστές αποδόσεις στο τέλος. Επομένως, εστιάστε στη φάση της πρώτης ανάπτυξης και από τη στιγμή της φύτευσης μέχρι να καταστούν εύρωστα τα φυτά την περίοδο της άνθησης και την περίοδο της συγκομιδής. Η καλή σας κατάρτιση θα βοηθήσει να καθορίσετε τη δική σας περίπτωση το πότε πρέπει να ποτίσετε. Εν κατακλείδη, η εγκατάσταση της φυτείας περνάει μέσα από τον καλό σχεδιασμό. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας και μην ξεχνάτε πως η παιδεία καθά περαιδεύουν χώρα. Πάντα τα αγαθά φέρει, δηλαδή διαφορετικά η μόρφωση όπως ακριβώς μια έφορη γη φέρνει όλα τα καλά σύμφωνα με τον Σοκράτη.
Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.